Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Φιλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Συνολικά 15 φυτείες με πάνω από 3.000 δεντρίλια κάναβης εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν στο Μυλοπόταμο Ρεθύμνου. Η μεγάλη επιχείρηση έγινε με τη βοήθεια ελικοπτέρου της αστυνομίας, ενώ έπεται και συνέχεια. Τα έργα ανάπλασης στο κέντρο του Ηρακλείου έγιναν η αιτία για να ξεσπάσει άγριος καυγά στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» της Κρήτη TV ανάμεσα στον αντιδήμαρχο Γιάννη Αναστασάκη και καταστηματάρχες της περιοχής. Οι έμποροι έκαναν λόγο για καθυστερήσεις και μίλησαν για πτώση του τζίρου στα καταστήματά τους. Με όλους εκείνους που είναι εγκλωβισμένοι στις σχέσεις τους και βλέπουν τη ζωή τους να περνά μπροστά από τα μάτια τους, ασχολείται το θέμα στην ενότητα της ψυχολογίας. Μπείτε στη σχετική κατηγορία του neakrete.gr για να διαβάσετε για τις αδιέξοδες σχέσεις και συμβουλές για την καθημερινότητά σας. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.